να περάσει πολύς καιρός για να βγει μια γυναίκα που είπε από τη στιγμή που ανεβαίνουμε στο ικρίωμα καλά θα είναι να ανεβούμε και στο βήμα. Λοιπόν, αυτό στη Γαλλική Επανάσταση. Από τότε αρχίζει, αν θέλετε, και στην Αμερική και αλλού το λεγόμενο φεμινιστικό κίνημα. Ήμουνα πολύ φίλη με τη Σιμόν Βέιλ, πάρα πολύ φίλη. Λοιπόν, μου λέει μια μέρα η Σιμόν, άκου βρε Ελένη, εσύ και εγώ θα είμαστε οι άνδρες της χρονιάς. Λοιπόν, το ότι ήμουν γυναίκα με βοήθησε. Γιατί αλλιώς δεν θα ερχόντουσαν να μου πούνε ελάτε να γίνετε πρόεδρος, αν ήμουν άντρας. Θα ήταν ή δεξιός ή αριστερός. Άρα αυτό με βοήθησε. Τώρα μετά, ουδέποτε οι αντιπριτάνες δεχτήκανε να με κοιτάξουν στα μάτια. Ποτέ. Κατεβάζαν το κεφάλι κάτω και ακούγανε. Λοιπόν, λέω, βρε παιδιά, δεν έχετε κανονίσει να έχετε γυναίκα αφεντικό. Όχι! Λοιπόν, το να έχουν γυναίκα αφεντικό για αυτούς ήταν υποτιμητικό. Εκεί είχα πρόβλημα με τους αντιπριτάνες, με τους συναδέλφους περισσότερο παρά με τους ανθρώπους γύρω. Α, βλέπεις καμιά μετανάστρια εδώ να γίνεται πρίτανης στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα και αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί σου λέω, πρίτανης της Ακαδημίας, όχι του Πανεπιστημίου, το οποίο σημαίνει υπεύθυνη από τα νηπιαγωγεία μέχρι και τη Γαλλική Ακαδημία. Δηλαδή, είναι ένας υφυπουργός παιδείας μόνιμος. Μόνιμος, τέλος πάντων, όσο γίνεται. Λοιπόν, όλα αυτά είναι θέμα πώς κάνεις την κατανομή του δημόσιου πλούτου. Διατείνομαι ότι αν τα εθνικά θέματα γίνονται πολιτικά, αν τα πολιτικά θέματα γίνονται κομματικά και αν τα κομματικά θέματα γίνονται προσωπικά, έχουμε όλη την κλίμακα της καθόδου και της πτώσης. Εθνικό, πολιτικό, κομματικό, προσωπικό. Αυτό. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε στα προσωπικά. Το μεγαλύτερο ελληνικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή δύο είναι. Το ένα είναι ότι ο κάθε Έλληνας είναι ειδικός της δουλειάς του διπλανού του. Όχι της δικής του, του διπλανού του. Καλύτερα. Έτσι. Τώρα γελάμε που το λέμε, έτσι. Και το άλλο πρόβλημα το μεγάλο είναι δημογραφικό. Και φτάνουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Ο δεύτερος μισθός, η ανάγκη, η μημάνα έξω από το σπίτι, όλα αυτά, η ανάγκη να εργαστεί και εκείνη, άρα όχι πολλά παιδιά. Πράγμα που σημαίνει ότι αν πάρουμε το δημογραφικό πρόβλημα, ότι ίσως σε 20 χρόνια λένε, άντε βάλε 30, ότι θα έχουμε μείνει μισή εν Ελλάδα. Λοιπόν, τώρα θα σου πω κάτι, το λέω παντού. Ρωτήθηκε ένας μεγάλος νομπελίστας Αμερικανός, Νόμπελ όχι λογοτεχνικά, φυσικοχημικός. Ποιο είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο και το σχολείο από όσα έχει κάνει. Ρωτήθηκε, σκέφτηκε και απαντά. Το νηπιαγωγείο.
Το κοιτάνε όλοι περίεργα και λένε γιατί. Εκεί λέει μου μάθανε να πλύνω τα χέρια μου πριν κάτσω να φάω. Εκεί μου μάθανε να μην παίρνω τα παιχνίδια του διπλανού μου. Εκεί μου μάθανε ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού. Και εκεί μου μάθανε να δίνω το χέρι μου στο διπλανό για να περάσουμε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Λοιπόν, αυτό είναι παιδεία. Αυτό δεν στο μαθαίνει στο σχολείο, στο μαθαίνει στο σπίτι. Λοιπόν, τώρα, το τι γίνεται στο σπίτι είναι άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία και αυτό βέβαια χρειάζεται καιρό και καιρό και καιρό και καιρό. Το να μην μπορείς να διακρίνεις το δημόσιο από το ιδιωτικό, είτε στο χώρο, είτε στο χρόνο, το να μην μπορούν να συνάδουν οι πράξεις σου με τις αρχές σου, όλα αυτά τα πράγματα είναι θέμα παιδείας και όχι εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση θα σου μάθει καλή ορθογραφία. Κακός. Κακός. Αλλά άλλο αυτό τώρα. Δεν μιλώ για εκπαίδευση, μιλώ για παιδεία. Έτσι. Λοιπόν, είναι θέμα παιδείας. Η κόρη μου είναι ο μόνος άνθρωπος που με κάνει ό,τι θέλει, έτσι. Λοιπόν, μου λέει, άκου, θα σου πω ένα ανέκδοτο, μου λέει. Και μου το λέει κάθε τόσο. Το ξέρει η Έφη, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ένα παιδάκι θέλει ένα παπαγάλο. Πάει ο μπαμπάς του, του λέει εντάξει, πάμε. Πάνε στον έμπορο των ψητακών και βλέπουν ένα ωραίο παπαγαλάκι, κίτρινο, ουρό, πα, όλα τα χρώματα, αυτό λέει. $100. Δεν γίνεται. Γιατί μιλάει αγγλέζικα. Μιλάει αγγλέζικα, δεν γίνεται. Ψάχνουνε, βρίσκουν ένα άλλο παπαγαλάκι, δεν είχε τόσο ωραία χρώματα, λέει αυτό θα είναι πιο φθηνό. Αυτό. $200. Γιατί μιλάει και ρώσικα. Κλάμα το παιδί, κακό, πάνε να φύγουνε, στην πόρτα βρίσκουν ένα παπαγαλάκι μαδημένο, γέρικο, ούτε χρώμα, ούτε τίποτα, ούτε φτερά, ούτε τίποτα. Αυτό λέει θα μας το δώσει τσάμπα. $500. Λέει γιατί όλα τα άλλα παπαγαλάκια το φωνάζουν κύριε Πρόεδρε. Αυτό μου το λέει η κόρη μου. Για μένα. Αυτό το ξέρεις εσύ από καιρό. Λοιπόν, Μαρία μου. Ζήσατε σε εποχές όπου τα δικαιώματα των γυναικών ήταν περιορισμένα. Δηλαδή. Δηλαδή μπορεί να μην είχατε εσείς ευκαιρίες στην εκπαίδευση, στην εργασία, στη διασκέδαση, σε πολλούς τομείς. Παρ' όλα αυτά, καταφέρετε και αναδειχθήκατε η πρώτη γυναίκα πρίτανη στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Δεχθήκατε ποτέ υποτιμητική αντιμετώπιση και κατά πόσο δύσκολο σας ήταν το γεγονός ότι ήσασταν γυναίκα. Ότι ήμουν γυναίκα. Ότι είσαστε γυναίκα. Λοιπόν, όταν λέμε εποχές που δεν ήταν έτσι, δεν σημαίνει τίποτα. Τίποτα. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα οφείλονται σε μια μεγάλη ιστορία η οποία ξεκινάει από την αρχαιότητα. Η αρχαία Ελλάδα, η αρχαία Αθήνα ήταν ένα κλαμπ ανδρών. Έτσι, οι γυναίκες έξω. Άλλο αν η Ξανθήπη έδερνε το Σοκράτη και δεν ήταν υποτιμητικό. Δεν ήταν. Λοιπόν, τώρα πώς αλλάξαν τα πράγματα.
όταν φτάσαμε στον χριστιανισμό, εκεί έγινε μία διαφοροποίηση επίσης, η οποία ήταν και σεξουαλική υφής. Δηλαδή, οι άμωμοι ήταν και οι άντρες, όχι μόνο οι γυναίκες. Αν διαβάσεις την Αποκάλυψη, θα δεις ότι μεταξύ των αμώμων λέει και τα λοιπά, και είναι μόνο άντρες. Ευχαριστώ πολύ. Λέω συνήθως ότι αν θέλετε να ξέρετε πόσο μεγάλος είναι ο πολιτισμός, πέστε μου ποια είναι η θέση της γυναίκας σε αυτόν τον πολιτισμό. Ιδελώς, τα άλλα είναι περίτα. Εμείς λέμε στην Γαλλία ότι ο πολιτισμός είναι αυτό που σημαίνει όταν, που σου μένει όταν τα έχεις ξεχάσει όλα, όλα τα άλλα. Με ρώτησες για την, για τη θέση της γυναίκας πριν. Νομίζω ότι ο όρος της εργασίας έμισθης είναι κάθε δουλειά που κάνεις για χρήση τρίτων. Ό,τι κάνεις που είναι χρήσιμο για κάποιον άλλον πρέπει να είναι έμισθη εργασία. Όλα αυτά πράγματι πληρώνονται πλην της εργασίας της μητρικής, η οποία κάνει τα πάντα για τρίτους, είτε παιδί λέγεται αυτό, είτε οικογένεια λέγεται, και η οποία δεν πληρώνεται. Λοιπόν, και αυτό κάνει σήμερα κατά κάποιο τρόπο την γυναίκα να εργάζεται ως άλλος μισθός, υποχρεωτικά. Άρα έξω από το σπίτι. Και αυτό ακριβώς κάνει να λέμε στην Ελλάδα, αν δεν έχεις γέρο, αγόρασε. Γιατί ακριβώς μόνο οι παππούδες και οι γιαγιάδες πια κάνουν το μητρικό έργο. Και δεν το κάνει η μάνα. Και δεν το κάνει η μάνα. Το κακό είναι ο εθισμός. Ναι, και αυτό έχετε δίκιο. Εγώ δεν ξέρω πια αν τα παιδιά θα ξέρουν να γράψουν. Ναι, έχω παιδιά στην εφηβεία και δυσκολεύομαι σε αυτό το κομμάτι. Ποια είναι η δυσκολία σου? Αυτό θα είναι και την πρώτη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω. Γιατί η τεχνολογία μας έχει δώσει πολλά θετικά στοιχεία, έχει κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Αλλά εμείς οι έφηβοι κυρίως έχουμε αφιστεί στην τεχνολογία και έχουμε απομακρυνθεί από τον ποιοτικό λόγο και από τις βασικές ηθικές αξίες. Σωστό. Εσείς πιστεύω ότι μπορούμε να τις ξαναδούμε αυτές τις αξίες? Ναι, φτάνει να μην έχετε εθισμό. Ναι. Δηλαδή να τα αφήσεις μια στιγμή και να πεις τι θα έκανε χωρίς αυτά. Και τότε να σκεφτείς πώς θα γίνουν τα πράγματα. Χωρίς αυτά. Με ένα μολύβι και μία γκόμα από πίσω. Ορθογραφία, ξέρεις? Ναι, ξέρω. Καλή ορθογραφία. Καλή. Σίγουρο. Σίγουρο. Μονοτονικό. Ναι. Άρα δεν ξέρεις ορθογραφία. Τι να κάνω, εγώ μεγάλωσα μονοτονικό σύστημα. Δεν σου λέω, δεν σου λέω. Αλλά. Τέλος πάντων. Εγώ δεν ξέρω να γράψω μονοτομικά. Δεν ξέρω. Όλα, μέχρι και υπογεγραμμένη βάζω. Για να καταλάβεις. Ναι, αλλά αυτά είναι τα παλιοκαιρινά. Δεν είναι ανάγκη. Τι θα μπορούσε να αλλάξει το παιδευτικό σύστημα? Εδώ. Mm. Άκου. Όταν στην Ελλάδα οι αξίες και οι αρχές σου δεν συμβαδίζουν με τις πράξεις σου, αλλάζεις τις αρχές, όχι τις πράξεις. Κατάλαβες αυτό τι σημαίνει?
Λοιπόν, οπότε το θέμα είναι θέμα παιδείας. Και εδώ πέρα κάνουμε πάντοτε το λάθος να μπερδεύουμε εκπαίδευση και παιδεία. Άλλο το σχολείο και άλλο η οικογένεια. Λοιπόν, η παιδεία αρχίζει από την οικογένεια. Δεν σταματάει ποτέ. Η εκπαίδευση είναι θέμα σχολείου, αλλά το σχολείο δεν είναι υποχρεωμένο να διορθώσει αυτά που δεν έχει κάνει η οικογένεια. Θα ρωτήσω τη Μαρία τι εύχεται για τον καινούριο χρόνο. Αρχικά, εύχομαι να περάσω στις Πανελλήνιες, γιατί χωρίς τις Πανελλήνιες δεν θα έχω κάτι στα χέρια μου, κάτι που μπορώ να κάνω εγώ. Έλα ρε παιδί μου, έλα, έλα. Του χρόνου θα ξαναδώσεις. Δεν έχω τα ψυχικά που θέλω να ξαναδώσω. Γιατί? Είναι δύσκολο. Ψυχικά πιο πολύ. Είσαι ένα χρόνο, διαβάζεις, δεν έχεις κοινωνική ζωή, δεν έχεις τίποτα. Ναι. Το μόνο που κάνεις είναι αυτό. Άκου, και τον επόμενο χρόνο ούτε θα διαβάζεις, ούτε θα κάνεις τίποτα, αλλά θα δώσεις. Πρόσεξε. Να το θυμηθείς αυτό που σου λέω. Αλλά θα πετύχεις τον πρώτο. Θα πετύχεις τον πρώτο. Αλλά αν να του πεις ο ξύλο, ξέρεις αυτό, κάποτε ρωτήσανε κάποιον αν είναι δυσιδαίμονας. Άμπα λέει, να χτυπήσω ξύλο. Λοιπόν, να χτυπήσω ξύλο, αν δεν πετύχεις, τίποτα. Τον επόμενο χρόνο δεν θα διαβάσεις τίποτα. Θα πας έτσι. Θα το θυμάμαι. Ό,τι κάνεις. Ό,τι κάνεις. Τι σε νοιάζει. Έτσι κι αλλιώς έχεις αποτύχει τότε που διάβασες. Πειδή μην το χωρίζεις. Δεν γελάτε. Το λέω σοβαρότατα. Όχι, το πιστεύω. Τι συμβουλές θα δίνετε στα παιδιά της ηλικίας μου. Στα παιδιά μου. Το λέω παντού. Θα σου το πω. Τα πόδια στη γη και τα μάτια στον ουρανό. Τίποτα. Κάπου όλοι μιλάνε, τώρα εγγλέζικα ξέρεις ασφαλώς, όλοι. Έχετε γίνει όλοι. Λοιπόν, όλοι μιλάνε για, για τους decision makers, έτσι. Εγώ λέω, το μεγάλο επάγγελμα είναι το dream makers. Αυτό λείπει από την Ελλάδα. Ούτε όραμα, ούτε όνειρο.